Καλησπέρα. Είμαστε στην Αϊτο Μιλίτσα, 20 Οκτωβρίου 2024 και θα έχουμε μια συνομιλία με τον Λευτέρη Τίκο, που είναι από τους τελευταίους κτηνοτρόφους. Έχει ένα κοπάδι με 600 γίδια. Δεν έχει φύγει ακόμα για τα χυμαδιά. Είναι ο άνθρωπος που κάνει την πορεία το Διάβα από το Γράμμο στη Θεσσαλία με τα πόδια συνήθως. Θα έχουμε μια συνομιλία για το θέμα της κατροφίας στο χωριό σε σχέση με τη διάνοιξη του δρόμου στο Γράμμο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτός ο δρόμος εξυπηρετεί την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους. Λευτέρη, πες μου δύο λόγια, ας πούμε, για τον τρόπο που εσύ κουμαντάρεις το κουπάδι σου και μετά για την κτηνοτροφία που υπάρχει στο χωριό και αν αφορά καθόλου αυτή την κτηνοτροφία και αυτούς τους κτηνοτρόφους η διάνοιξη του δρόμου που γίνεται στο Κέσο και προς το περίφανο και προς τη Γράμμα. Μάλιστα. Καλησπέρα και από εμένα. Κύριε Τσάκο, σας ευχαριστούμε. Γιατί είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Αυτά που συναντούμε τις τελευταίες μέρες είναι εξωπραγματικά. Εγώ κατάγομαι από την Αϊτο Μιλίτσα. Είμαι γόνος οικογένειας κτηνοτρόφων. Έχω περίπου στα 600 κατσίκια και παρουσιάστηκε ένα θέμα τις τελευταίες μέρες, συγκεκριμένα από τις 2 Οκτωβρίου, το οποίο ολοστοιχείως το είδαμε. Και το είδαμε γιατί κατά τύχη ανέβηκα σε εκείνη την περιοχή να μάσω κανένα δυο μανιτάρια και έπεφταν από το βουνό, από τις αλπικές ζώνες, από την κορυφή Σκίτσι, έπεφταν πέτρες. Και με έκανε φοβερή εντύπωση. Πήρα το αυτοκίνητο, πήγα απάνω και ήταν ένα καινούριο δρόμο του πουθενά. Στη συνέχεια επικοινώνησα με το Σύλλογο Θεσσαλονίκης, μετέφερα στα παιδιά και λέω στον Σύλλογο Θεσσαλονίκης, θα σας πω στη συνέχεια γιατί εγώ είμαι από τη Λάρισα όπως είπατε, γιατί δεν πήρα τηλέφωνο στο Σύλλογο της Λάρισας. Πήρα τηλέφωνο τα παιδιά, πρωτίστως πήρα τηλέφωνο κατευθείαν το δασαρχείο και όλοι έκαναν τον ανοίξω. Κύριε παιδιά, εδώ πέρα γιατί λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Εδώ είναι κάποιο δρόμο. Τι γίνεται εδώ, αν δεν έχουμε γνώση το αντικείμενο, δεν κάνουμε, δεν κάνουμε. Εκείνη την ώρα εγώ λέω πάω, κάτι ύπνο το παίζει. Γιατί ολόκληρο δασαρχείο, άμα δεν έχει γνώση το δασαρχείο, ποιο έχει γνώση. Τέλος πάντων. Και συνέχεια από κόλλο ο Σύλλογο Θεσσαλονίκη διαμέσων καταγγελιών και όλων αυτών των θεμάτων. Ενημερωθήκαμε ότι ο δρόμος αυτός είναι παράνομος, χωρίς ένα χαρτί, χωρίς να έρθει το δασαρχείο, χωρίς να έρθει μια υπηρεσία, χωρίς μελέτη. Εν τω μεταξύ ρώτησα και την κοινότητα και ο Σύλλογος ρώτησε και το Δήμο και κανένας δεν ήξερε τίποτα, αν είναι δυνατόν. Πρώτο θέμα. Θα ξεκινήσω λίγο πιο νωρίς. Στις 12 Αυγούστου εδώ έγινε μια συγκέντρωση των φορέων, κάποιων φορέων και των κατοίκων του χωριού. Συζητήθηκαν πολλά θέματα και τα προβλήματα του χωριού όπως έχει μια κοινωνία. Έκανε ο πρόεδρος κάποια, έκανε μια ενημέρωση και μετά ακολούθησαν οι κατοίκοι τα προβλήματά τους. Ο πρόεδρος και το ρώτησε συνέχεια, δεν γνώριζε καθόλου για αυτό το θέμα. Θα μας έλεγε. Θα υπήρχε καμιά διαβούλευση, θα έβγαιναν και τον τρόφι, θα ρωτιόμασταν και εμείς, παιδιά σας βοηθάει, δεν σας βοηθάει. Οι φορείς που ήταν εκεί ήταν ο πολιτιστικός σύλλογος που την χάνει ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου να είναι ο Ριβάτης. Να το κρατήσουμε για τη συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας και απουσίαζε ο Σύλλογος Λάρισας και ήταν φυσικά και ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό σας είπα πήγα στον Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Όταν έγινε αυτή η συγκέντρωση δεν υπονοήθηκε τέτοιο θέμα, πέρασε ο καιρός, αυτό η συνάντηση έγινε 12 Αυγούστου. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου είναι περίπου στις 50 μέρες. Έγινε τι έγινε, μετά ανάλογα των πιεσών από τον Σύλλογο Θεσσαλονίκης και από τους χωριάνους που ενημερώθηκαν να ενημερωθεί ο κόσμος, να δούμε τι γίνεται καταρχήν. Είναι νόμιμος. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Μετά όλα τα άλλα. Για μένα πρωτίστως είναι άμα
κατά πόσο είναι το βουνό και πώς βρίσκεται. Πτέρι, έγινε διάνοιξη δρόμου και έβγαλε ανακοίνωση η κοινότητα λέγοντας συμφωνούν όλοι οι φορείς. Μισό λεπτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν ενημερώθηκε κανένας και βγάζει μία ανακοίνωση ο πρόεδρος του χωριού όπως όφιλε υπέρ της διάνοιξης του χωριού. Αυτή είναι η γνώμη του, αυτός είναι. Διάνοιξης. Της διάνοιξης του δρόμου. Ναι. Έβγαλε υπέρ ο πρόεδρος. Ναι. Με την ίδια γνώμη να έχει ο πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος ο πρόεδρος είναι ο Ριβάτης. Ναι. Ποιον συμβουλεύτηκε ο πολιτιστικός σύλλογος, ο πρόεδρος συγκεκριμένος, και έβγαλε τέτοια γνώμη να συμφωνεί για ένα τέτοιο έγκλημα, σε συλλογικά έγκλημα, λοιπόν, σε αλπική ζώνη, θέση Natura, ο γράμμος όπως το γνωρίζετε είναι Natura, δεν είναι ένα τυχαίο βουνό. Να είσαι ο Ριβάτης και να βγάζεις μια τέτοια απόφαση, το προσπερνώ. Και κάποιον κτηνοτρόφων. Η πολυψηφία ονομάζει μέσα για να κλείσει. Η πολυψηφία είναι σχετικό. Είμαστε 7 κτηνοτρόφοι εδώ στο χωριό, οι οποίοι 2 είναι κάθετα αντίθετοι προς τον δρόμο, 2 είναι υπέρ του δρόμου, δικαιωμάτου, δεν θα μπω σε αυτήν την διαδικασία. Θα ρίξουμε όλοι τα επιχειρήματα και θα συζητήσουμε. Γιατί έγιναν πολύ γρήγορα, ούτε καν μιλήσαμε μεταξύ μας. Και οι υπόλοιποι 3, γιατί για λόγους, γιατί μεταφέρθηκαν κάτω, τα κουπάρια έφυγαν, δεν επικοινωνήσαμε. Οι 3 είναι ερωτηματικό. Η πολυψηφία δεν είναι αυτό, είναι 2 και 3. Αυτοί οι 3 δεν ξέρω, δεν μπορώ να πούμε και δεν μιλάω ούτε για αυτούς που συμφωνούν. Εσύ ρωτήθηκες ως κτηνοτρόφος. Εγώ η θέση μου, εγώ δεν ρωτήθηκα. Αλλά να διευκρινίσω, η θέση μου από την αρχή ήταν αρνητική. Και το διάδοση, γιατί εγώ πήρα τα τηλέφωνα. Να μην πιαστώ ότι δεν ρωτήθηκα. Αυτό είναι δευτερεύον για μένα. Η ουσία είναι ότι είναι 2 και 3. 2 συμφωνούν, 2 διαφωνούν και 3 δεν έχουν ερωτηθεί καν. Έβγαλαν, ονόμασαν. Δεν μπορώ πώς θα το εκφέρω, αν υπάρχει νομικός όρος, φορέας εκκλησία. Τώρα φορέας εκκλησία είναι... Εκκλησιαστική επιτροπή. Εκκλησιαστική επιτροπή, οι οποίοι αυτοποκαλούνται φορέας. Αν είναι δυνατόν, εκκλησιαστική επιτροπή. Η εκκλησιαστική επιτροπή αποτελείται από 5 άτομα. Βάσει πληροφοριών που συζήτησα, από τα 5 άτομα, εγώ συζήτησα με τα 3. Τα 3 δεν συμφωνούν. Συμφωνεί ο επίτροπος, ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος. Δεν ρωτήθηκα λοιπόν. Δεν ρωτήθηκα καν. Γι' αυτό λέω. Μόλις εγώ τους ενημέρωσα. Εδώ γίνεται κάποιος δρόμος. Έχετε γνώση. Όχι. Εδώ τα χαρτιά γράφουν ότι συμφωνείτε. Γουά, πώς κάνουν. Γυναίκες. Είναι και οι γυναίκες. Και το βλάχικο στοιχείο που μας ακολουθεί. Όχι. Δεν έχουν γνώση των πραγμάτων. Πάμε και σε αυτό. Είπαμε, ο πρόεδρος του πολιτιστικού είναι ο Ριβάτης. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή, το αποτέλεσμα βγήκε όπως βγήκε. Η κτηνοτροφία βγήκε όπως βγήκε, 2-2 και 3 με ερωτηματικό. Δεν λέω ότι είναι αντίθετη προς τον δρόμο. Εγώ ξέρω ότι δεν ρωτήθηκαν μέχρι σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2024, δεν ρωτήθηκαν. Πάμε παρακάτω. Και είναι και ο Σύλλογος Λάρισας. Ο Σύλλογος Λάρισας από την πρόσφατη στιγμή ήταν κάθετα αντίθετος. Χωρίς να κάνει γενική συνέλευση, χωρίς να κάνει το δοσία του Συλλόγου όπως έκανε ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό απευθύνθηκα εγώ στο Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Τίποτα. Είπε ο πρόεδρος, δεν συμφωνούμε. Τελείωσε. Τώρα αυτά, άμα είναι δημοκρατικές υποθέσεις, δεν ξέρω. Τώρα πάμε σε ένα άλλο βασικό θέμα. Στο τέλος θα πούμε για την κτηνοτροφία. Ακούγεται ότι ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί την Ένωση των Χωριών Ετωμιλίτσα Γράμμος. Γράμμος τα συγκεκριμένα. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο δρόμος Γράμμος τα Ετωμιλίτσα. Αυτός ο δρόμος για να πας να. Σε εκείνο το σημείο που δημιουργείται, θέλεις μία ώρα να φτάσεις. Όχι μέχρι τη Γράμμος, θα το τονίζω. Μέχρι το δρόμο που ανοίγεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει δρόμος, ο οποίος σε 50 λεπτά φτάνεις στη Γράμμωστα, που είναι Ετωμιλίτσα, Αγία Αποστόλη, Πάτωμα, Στάνη Λάμπρου, Γράμμωστα. Και υπάρχει δεύτερος δρόμος. Μπούρα, Καζάνη, Τσούμια ή Κανελόπουλος, όπως γράφεται οι χάρτες. Κανελόπουλος, όποιος θέλει να ονομάσει τους χάρτες. Ναι, όποιος θέλει να ονομάσει τους χάρτες, Κανελόπουλος μπορεί να δει και συνεχίζει Πάτμα, Στάνη Λάμπρου και Γράμμωστα. Αυτός γίνεται σε μια μισή ώρα. Ναι. Και υπάρχει ο τρίτος δρόμος, ο οποίος μπορεί να περάσει όποιο αυτοκίνητο θέλει, εκτός τα περιβόητα 17 χιλιόμετρα. Θα τονίσω μετά τι εννοώ περιβόητα. Μαύρα 17 χιλιόμετρα, τα ονομάζω προσωπικά. Εγώ τα λέω 17 μαύρα χιλιόμετρα που μπορεί να πάει με γιοταχή με κούρσα κυκλικά, μια πανέμορφη διαδρομή, άσφαλτο, το οποίο θα κάνει περίπου
περίπου στις 2,5 ώρες, 2 και 4, τον άλλο τέχεται. Ο δρόμος αυτός, αν ανοίξει, με 4x4 θα περπατείτε μόνο και θα κάνει τουλάχιστον 2 ώρες. Δηλαδή, η ένωση των δυο χωριών, να κοιτάξουμε, ένας δρόμος είναι μία ώρα. Συγγνώμη, να συνδιακόψω για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, αυτός από τον Καζάρι, Κανελόπουλο, Σταγλάμπρο κλπ. Ο οποίος μάλιστα εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή 2 κτηνοτρόφους. Ακριβώς. Εσένα, σε ένα διάστημα που πάει στη Σούφλικα και τον Ανδρέα τον Ιτσάκο που είναι στα Αλάβη. Αυτός υπάρχει και πρέπει να βελτιωθεί, έτσι δεν είναι. Αυτός ο δρόμος, στη συνέχεια θα το έλεγα αυτό, έχει βγει κονδύλιο αρκετών χιλιάδων ευρώ. Νομίζω ένα εκατομμύριο από τη Δυτική Μακεδονία. Συν, γι' αυτό δεν ονομάτισα. Ένα εκατομμύριο συν, βάση μου. Αυτός ο δρόμος είναι υπαρκτός. Είναι υπαρκτός και χρειάζεται. Πρέπει μια συντήρηση να γίνει. Συντήρηση. Και άμα πέσουν αυτά τα λεφτά, θα γίνει αεροδρόμιο που λέμε εμείς κοινώς. Και υπάρχει ο άλλος δρόμος και για τα γιο ταχύ. Συνεπώς εκείνος ο δρόμος δεν έχει καμία σχέση με την Ένωση Αγιομήτης της Γράμμισης. Καμία. Δεν έχει συμπηρετία. Καμία. Ίσα ίσα από χρονοδιαγράμματα καμία σχέση. Τριπλά. Πάμε παρακάτω. Κτηνοτροφία. Το τομέας κτηνοτροφές. Ο δρόμος γίνεται σε αλπική ζώνη υψόμετρο 2380. Η σκέρτσα όποιος μπει απάνω στους χάρτες αυτή τη στιγμή γράφεται 2380 και συγκεκριμένα είναι 2385. Έχω τις φωτογραφίες, έχω τα GPS, έχω τα πάντα. Περνάει κάτω από το περίφανο. Ξεκινάει από το Κέσο, το τέλος του δρόμου ήταν στο Κέσο. Ξεκινάει από το Κέσο, περνάει κάτω από το περίφανο και συνεχίζει σκέρτσε και πέφτει στην Κιάβα ώστε να ενωθεί με την Γράμμιστα. Υπάρχουν κάποιες φωνές που ισχυρίζονται και εγώ δεν το ήξερα. Εγώ είμαι από το 90 επαγγελματίας, είμαι από το 96 επαγγελματίας κτηνοτρόφος, άλλο λόγο γιατί μεγάλος εδώ, στα ζώα πήγαινα από μικρό παιδάκι. Σχολείο μου και έτρεχα από το 90, εκεί ποτέ δεν υπήρχε δρόμος. Υπάρχει ένα μονοπάτι, το οποίο μπορείς να το πεις δρόμο. Να πέσω και σε αυτό το επιχείρημα, δρόμο, δρόμο, θέλουν, δρόμος είναι. Αυτός φτάνει μέχρι το περήφανο. Στη συνέχεια στρίβει αριστερά προς το 2520, το λεγόμενο Τσούκαλ Πέτς. Αυτός αφήνεται αυτός ο δρόμος, το περήφανο, και είναι καινούργια διάνοιξη που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον υποτιθέμενο δρόμο που λένε τα επιχειρήματα. Είναι, περνάει απάνω στην κορυφογραμμή και στρίβει δεξιά, όπως είπαμε, σε υψόμετρο 2380, δεν έχει καμία σχέση. Καμία, μα απολύτως καμία. Με τον υποτιθέμενο υπάρχοντα δρόμο. Με τον υποτιθέμενο υπάρχοντα δρόμο. Είναι ένα καινούργιο πράγμα. Ένα καινούργιο πράγμα. Πιο ανατολικά. Έτσι, προς τη Σκρίτσα και το Ιουκιά. Ανεβαίνοντας βόρεια, ο δρόμος ο ένας τρίβει δεξιά, ο άλλος τρίβει αριστερά. Πάνε δεξιά λοιπόν. Πάνε δεξιά. Δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι ούτε κατά διάνοια δεν είναι τέτοιο. Άμα προϋπήρχε δρόμος, γιατί ρώτησα κι εγώ αυτό, άκουσα το επιχείρημα και λέω, καλά είμαι από αυτό το χωριό να μην ξέρω δρόμο, μέχρι το 90 δεν υπήρχε τίποτα. Και κάποιοι λένε ότι οι πατεράδες τους είχαν πει ότι ήταν λόγω του εμφυλίου. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στον πυρήνα. Στο εμφύλιο όμως δεν υπήρχαν δρόμοι στα χωριά. Ακριβώς. Πώς πήγε εκεί πάνω και πήγε. Πήγε. Αυτός δεν ήταν δρόμος, ήταν τα άρματα μάχης τότε. Γιατί τότε τις ανάγκες τους, και αυτά μιλάμε υποθετικά. Αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς. Ας βρει ένα χάρτη, κάτι επίσημο, δασαρχείο, φιμπεκά, περιφέρεια που να δείχνει κάτι ότι υπήρχε δρόμος. Παιδιά. Και να υπήρχε, λέμε τώρα, ότι συνεχίζουν και σήμερα, μέχρι την Τρίτη μάλλον. Αυτό είναι το τραγικό. Συνεχίζουν να ανοίγουν δεξιά δρόμο, δεξιά δρόμο και να μπουν στην Κιάφα. Έτσι είναι. Ξέρεις, Λάκη μου, γελάω από τα νεύρα γιατί δεν ξέρω πώς αντιδράσω. Γιατί νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. Ο καθένας βγαίνει και λέει, χωρίς να έχει γνώμη, χωρίς τίποτα, λέει, πάει, υπάρχουν δρόμους. Μα αυτός φεύγει από τον φεύγει από εκεί, αλλάζει βουνό. Ωραία. Άλλο περίφανο, άλλο σκρετσό, όποιος ανέβησε πίσω. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν δούλευε η Ποντόζα και τώρα λοιπόν, είναι κοντά στα σύνορα. Μέχρι τις 2 του μηνός που ανακαλύψαμε εμείς σταμάτησε κάτω από το περίφανο. 12 του μηνός ήρθαν κάποιοι ορειβατικοί σύλλογοι, ήρθε το ΚΚΕ επίσημα, ευχαριστούμε το ΚΚΕ. 13 του μηνός. 13. Ευχαριστούμε το ΚΚΕ. Ευχαριστούμε τους ορειβατικούς λόγους. Είναι άλλο θέμα. Δεν μιλάω ούτε πολιτικά, ούτε ορειβατικά, ούτε τίποτα. Όποιος παρευρίσκεται, ευχαριστώ τους δημοσιογράφους, εγώ προσωπικά που παρευρέθηκαν, ή από ηλεκτρονικό ή από έτσι κάτι της Καθημερινής, η κυρία Όλγα, και άλλους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν, όλος ο κόσμος που μας στήριξε και πιστεύω θα μας στηρίξει. Έκαναν κάποια δημοσιότητα. Αυτό
Αυτή είναι η λογική. Αυτό το πράγμα φεύγει από εδώ. Έγινε επιρρότηση στη Βουλή, αλλά δεν απαντάει κανένας. Τι θέλουμε, την παρανομία ή το σκοταδετισμό. Τι θέλουμε, είναι νόμιμος να γίνει δημόσια διαβούλευση, να ερωτηθούν οι απόψεις όλων των φορέων. Να το τονίσω, Λάκη μου, δεν μιλάω εκ μέρους κανενός κτηνοτρόφου. Μιλάω σαν τύπος ελευθέρως, όποιος θέλει να βγει. Δεν μιλάω για καμία κοινότητα, για κανένα φορέα, για καμία εκκλησιαστική επιτροπή. Όποιος θέλει, εγώ είμαι εδώ, όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει να με πάρει τηλέφωνο ή να βρεθούμε κατ' ιδίαν, να βάλω τα επιχειρήματά μου, να βάλει κι ο άλλος. Αλλά το πιο σημαντικό, τι θέλουμε. Θέλουμε νόμιμα πράγματα ή σκοταδισμό. Να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις. Πέρα από το νόμιμο και το νόμιμο, αυτός ο δρόμος έχει καμία σχέση με την εξυπηρέτηση κτηνοτρόφων της Αιτωμιλίτσας. Αυτό το προανέφερα, δεν υπάρχει κουπάνι. Στην άλπικη ζώνη, αλπική ζώνη δεν υπάρχει ούτε στάβλος, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Δεν εξυπηρετεί κτηνοτρόφους εκεί πάνω. Εκεί πάνω, καταρχήν, το ζώο θέλει νερό. Πού θα πιει νερό? Δεν μπορεί να υπάρξει μαντρία εκεί, στάβλος εκεί πάνω. Εσύ γελάς, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει. Είναι αλπική ζώνη και... Ναι, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει εκεί στάνη. Εκεί δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει στάνη. Ούτε υπήρξε ποτέ. Ούτε υπήρξε ποτέ. Το είναι πιο χαμηλά η στάνη. Η ψηλότερη στάνη είναι δική μου αυτή τη στιγμή. Η οποία είναι... Είναι στα 1950 μέτρα. Ωραία, υψηλότερη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Υψομετρικά 400 μέτρα. Όχι, οι ορειβάτες το ξέρουν. Έτσι. Χιλιομετρικά είναι 3 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ανήφορο 3 χιλιόμετρα, είναι μεγάλη απόσταση. Ωραία. Για τα ζώα. Δεν είναι σε ένα λιβάδι 3 ωραία. Χιλιόμετρα. Ωραία. Οι ορειβάτες το κάνουν 5 ώρες να σκεφτεί. Του κάνουν τρεις ώρες. Συνεπώς αυτοί που επικαλούνται τους κτηνοτρόφους ψεύδονται. Δεν ξέρω τι κάνουν, αυτά να ρωτηθούν οι ίδιοι. Αλλά για μένα ψεύδονται. Μάλιστα. Για μένα ψεύδονται. Να ρωτηθούν οι ίδιοι. Άμα έχουν τα επιχειρήματα, τα κατεβάσουν να βάλουν στο τραπέζι. Πάντως τώρα, το καλοκαίρι φέτος δεν υπήρχε κοπάδι σε αυτή τη ζώνη. Κανένα. 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 Πού ήταν τα λίγα κοπάδια, ήταν γύρω από το χωριό. Ήταν γύρω από το χωριό. Στη συνέχεια μετά τον Αύγουστο, ο κύριος Μητσάκος Ανδρέας και εγώ πήγαμε στο βόρειο τμήμα του χωριού. Στα Λάμπρη και Σούφριξα. Στα Λάμπρη και Σούφριξα. Πάνω στον δρόμο που οδηγεί από το Τεατουμίλτσα στην Άγουστα, τον άλλο δρόμο όμως. Πάγια στον για τον Σούφριξα. Εξυπηρετούμαστε από τον άλλο δρόμο, ο οποίος είναι κακίνιακόν ορισμένες φορές. Ορισμένες φορές μπορώ να πω είναι σε εισαγωγικά αξιοπρεπής. Μόνο με αγροτικό όμως 4x4. Μόνο με 4x4. Είναι αξιοπρεπής. Ο υπάρχον δρόμος. Μόνο με μπουλντόζα θα γίνεται ένα στο δύο χωριών. Δεν πρόκειται να περάσει αυτοκίνητο. Τώρα για ποιο λόγο ανοίγεται αυτή την απάντηση δεν μπορώ να σα δώσω. Όχι, όχι. Εγώ ήθελα την γνώμη ενός κτηνοτρόφου, την αντικειμενική γνώμη ενός κτηνοτρόφου με αντικειμενικά δεδομένα. Και εγώ είμαι από το χωριό και γνωρίζω, αλλά δεν είμαι πια κτηνοτρόφο, παρότι υπήρξα και κτηνοτρόφο. Και θέλω να πάρω έναν άνθρωπο που είναι ακόμα αυτή τη μέρα που μιλάμε με το κοπάδι του στην Αιτωμιλίτσα. Όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει και κάτι που ξέχασα να σας πω. Παρενέβηκε ο εισαγγελέας, κάνει διάφορες ερωτήσεις, μπήκε από τη στιγμή που συζητήθηκε στη Βουλή, κάλεσε το Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κάποια μέλη από το ΔΣΕ, αν δεν κάνω λάθος, την κυρία Άσπα Σκαπέρδα και θα συνεχιστεί η διαδικασία. Με έκανε φοβερή εντύπωση κανένας από το επίσημο κράτος, το Δασαρχείο, ο ΦΠΚΑ, περιφέρεια δεν βγάζει μια επίσημη ανακοίνωση να μας ενημερώσει. Παιδιά, ο δρόμος είναι νόμιμος και εξυπηρετείται γι' αυτό. Αλλά και για τους κτηνοτρόφους ή για την ένωση του χωριού. Δηλαδή αεροστολογίες. Τίποτα, μα τίποτα. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν απόκειται σε εμάς να κάνουμε υποθέσεις. Εμένα με ενδιέφερε να αναδειχθεί το θέμα και αυτό είναι το συμπέρασμά μας. Ότι αυτός ο δρόμος δεν αφορά ούτε την κτηνοτροφία ούτε τους κτηνοτρόφους. Είναι έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πρωτίστως είναι παράνομος γιατί δεν μας έχουν δείξει ένα χαρτί το οποίο είναι νόμος. Όλες οι υπηρεσίες αρνούνται, λένε δεν γνωρίζουμε για το θέμα. Άμα το νόμος θα μας έλεγε ορίστε κύριε, έχει γίνει ανάλογη μελέτη και είναι νόμιμο το έργο. Γι' αυτό το τόνισα 12 του μηνός που έγινε συνάντηση των φορέων, κάποιων φορέων και των κατοίκων και στη συνέχεια ρωτήθηκε το Δασαρχείο και ο πρόεδρος και το Δημαρχείο και όλοι. Και κανένας δεν μας λέει, ναι παιδιά, ο δρόμος είναι νόμος. Κανένας δεν το λέει αυτό. Μάλιστα. Απλώς προσπαθούν να εκμεταλλευτούν για ακόμη μια φορά τον κτηνοτρόφο. Ακόμη μια φορά να μας βάλουν μπροστά, ξεπερνείται τους κτηνοτρόφους. Όχι κύριε, αυτό δεν γίνεται. Να έρθουν χίλιες αγγελίες, ό,τι θέλουν να ρωτήσουν, όποιος θέλει. Αποδεδειγμένα, να πάμε και πάνω, να δούμε και το μέρος,
Δεν υπάρχει ίχνος καταράτας, ζώο εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει νερό. Τι λέξα, άμα ένα μέρος δεν έχει νερό, δεν είναι κτηνοτροφικό μέρος. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Και εγώ εσάς, ακόμη περισσότερο για την βοήθεια και τη στήριξη που κάνετε σε εμάς τους κτηνοτρόφους και στο χωριό σας, βέβαια. Και στο χωριό σας. Καλό διάβαμα έχεις για τα χυμαδιά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Και να συμπληρώσω κάτι. Σήμερα 20 Οκτωβρίου, όπως το είπα, χρόνια πολλά του μωρό μου. Είναι και πέτειος γάμος. Α, μπράβο, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι. Σας ευχαριστώ. Τη γυναίκα σου, να τη χαίρεσαι. Ακριβώς. Αρτεμισία. Αρτεμισία. Λοιπόν, γεια σας από εμένα.